Στην τελική ευθεία πέρασε η προετοιμασία του Ολυμπιακού Βόλου εν ώψη του αγώνα με το Φωστήρα. Οριστικά νοκάουτ από την Κυριακάτικη αναμέτρηση τέθηκε ο Εγκούν του Ολίσε. Ο Νιγηριανός δεν κατάφερε να γυμναστεί σε εντατικούς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του. Υπενθυμίζεται ότι ο Μανουέλ Ρόκα δεν θα έχει στην διάθεσή του ούτε τον επίσης τραυματία Γιανίκ Γενκά. Πέρα από τους δύο τραυματίες, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Βόλου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, αφού θα έχει στη διάθεσή του και τον Στάθη Ρόκα, ο οποίος εξέτσε την τιμωρία του. Στην κυκλοφορία βρίσκονται ήδη τα εισιτήρια του αγώνα που θα διεξαχθεί για την 10η αγωνιστική στο ΕΑΚ του Βόλου την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Οι φίλοι των Ερυθρολεύκων θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τους οργανωμένους συνδέσμους φιλάθλων, των Austrian Boys και των Μυρμιδόνων, και την Κυριακή την ημέρα του αγώνα τα εισιτήρια θα πωλούνται μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης στο ΕΑΚ του Βόλου. Οι τιμές για τις θύρες 2, 3 και 5 είναι 10 ευρώ, ενώ για τη θύρα 4 είναι 20 ευρώ. Επιπλέον διατίθενται εισιτήρια γυναικεία και παιδικά με γενική είσοδο 5 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία της ΠΑΕ. Σε οικογενειακό κλίμα στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε το δείπνο που παρέθεσαν σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας ο Ηλίας Ολάκης και ο Μάνουελ Ρόκα. Την ίδια ώρα, η Super League δεν άφησε να περάσουν άνευ απάντηση στα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Δημήτρης Καραγιάννης και με εξώδικο, ο συνεταιρισμός ζητεί να ανασκευάσει άμεσα και δημοσίως τις τοποθετήσεις του, διαφορετικά θα κινηθεί νομικά εναντίον του.